Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το Μονακό Grand Prix. Ναι, δεν ανεβάσαμε για το Miami, αλλά αν δείτε το replay στο YouTube θα καταλάβετε γιατί δεν ανεβάσαμε, δεν γινόταν τίποτα σε αυτόν τον αγώνα. Εκτός από ότι ο Verstappen νίκησε άνετα ενώ ξεκίνησε από την ένατη θέση. Και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, τελείωσε το πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια για τον Verstappen, το είχα πει και στον Μπαχρέιν. Μπράβο του. Εγώ θα πω ότι είναι ακόμα νωρίς, οπότε περίμενε λίγο, θα γυρίσει η Ferrari. Ferrari που τερμάτισε στο Μονακό, έκτη και 8η. Λοιπόν, ας μιλήσουμε λίγο για το qualifying. Για όποιον δεν ξέρει, στο Μονακό είναι αδύνατο να προσπεράσει. Γιατί τρέχουμε εκεί 70 χρόνια και δεν έχουν κάνει καμία αλλαγή στις πίστες. Εκτός από αυτό, είναι και street circuit, είναι πολύ κλειστή πίστα. Οπότε αυτό κάνει δύσκολο. Πρέπει να είσαι κάπου 5,5 δευτερόλεπτα το γύρο πιο γρήγορο από το άλλο. Έτσι που είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό κομμάτι του Grand Prix είναι το Σάββατο. Που βλέπουμε ποιος θα ξεκινήσει σε ποια θέση. Και φυσικά ο Πέρες εκμεταλλεύτηκε το Σάββατο τρακάροντάς το στον τοίχο. Τι εννοώ. Ο Πέρες θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά μάλλον δεν δουλεύει τόσο καλά γι' αυτό. Απλά δεν του βγήκε. Στο Μονακό που είναι street circuit. Όχι, απλά δεν του βγήκε, το στείλε στον τοίχο στη χειρότερη πιθανή στιγμή. Και έτσι όπως σηκώναν το αμάξι για να το βγάλουν από την πίστα, όλοι οι φωτογράφοι όλων των ομάδων βγάζαν φωτογραφίες στο κάτω κομμάτι του αμάξι για να δουν τι μαύρη μαγεία χρησιμοποιεί η Red Bull για να μπορεί να είναι τόσο πιο γρήγορη από όλα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουν. Από τη στιγμή που το Μονακό είναι μια κλειστή πίστα, θα μπορούσαν να δώσουν έμφαση στο Σάββατο, όπου εκεί πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Είδαμε το Σάββατο που τράκαρε ο Τσέκο και έγινε της Μουρλής, να το θέσω έτσι με απλά λόγια. Μα στην ουσία στο Μονακό πρέπει να κάνεις δύο πράγματα. Να είσαι πολύ γρήγορος στο qualifying και τον γύρο πριν κάνεις και αφού κάνεις πίσω. Αν είσαι γρήγορος σε αυτούς τους γύρους, δεν πάει να κοιμάσαι στο υπόλοιπο Grand Prix, έχεις νικήσει. Συγχαρητήρια. Μιλώντας για νικητές, ας δούμε τι έγινε στο qualifying. Αρχικά ο Αλόνσο έλεγε ότι θα νικήσει, πράγμα το οποίο θέλαμε τόσο άσχημα. Στο Φερνάντο Αλόνσο podcast. Ήταν που δεν θα το έλεγε. Ναι, έπρεπε. Και τι έγινε. Ο Αλόνσο άρχισε να πιέζει πάρα πολύ. Αλλά δεν περιμέναμε ποτέ να βγαίνει πρώτος ο Οκόν της Ρενό. Ναι, κυρίες και κύριοι, ακόμα τη λέμε Ρενό, είναι η Αλπίν. Αλλά είναι πρώτος. Ο κόσμος λέει: πω, πόσο καλύτερα είναι η πίστα. Γιατί σιγά μην ήταν καλή η Ρενό και είχαν δίκιο. Μετά η Φεράρι πάει πιο γρήγορη. Λιποθυμάει κόσμος στις σκηνές. Στο τέλος ήταν ωραίο το qualifying session. Έβλεπε, ρε παιδί μου, στην αρχή τον Άλονσο που νόμιζε ότι αυτό θα πάρει την pole position. Και ξαφνικά βλέπει έναν Max Verstappen να έρχεται έτσι γκαζωμένος. Και να του κλέβει στο τελευταίο κομμάτι της πίστας την pole position. Και φυσικά αφού ο Αλόνσο νίκησε τον Λεκλέρ, κόσμος πάλι υποθυμάει. Ο Verstappen φαίνεται να είναι πολύ πιο αργός. Τα πρώτα δύο sectors να τα έχει κάνει 2/10 πιο αργά. Στο sector 3, στο τρίτο κομμάτι της πίστας, έκανε το πιο γρήγορο κομμάτι που έχει δει η ιστορία της Φόρμουλα 1 ολόκληρη. Γι' αυτό εντάξει, νομίζω ξέρουμε ποιος θα νικούσε την επόμενη μέρα. Αυτός που παίρνει την pole position, αυτός θα κερδίσει το Grand Prix. Αλλά η στρατηγική είχε ενδιαφέρον. Γιατί η Red Bull ξεκινάει με mediums, αλλά Aston Martin με hards. Aston Martin με hards. Και κανένας με softs. Βασικά ο Ζώτο δοκίμασε. Δεν δούλεψε. Λοιπόν, τι γίνεται. Verstappen ξεκινά ο αγώνας και εξαφανίζεται στον ορίζοντα χτίζοντας άμεσα 10 δευτερόλεπτα διαφορά. Αλλά όσο προσπαθεί να μείνει σχετικά κοντά του. Οι Ferrari έχουν βάλει hards. Αλλά ήταν θέμα χρόνου μέχρι να το λούσουν. Ήταν καλή επιλογή. Εντάξει, θα το έλουζαν ούτως ή άλλως. Τι έχουμε να λέμε τώρα. Στο μεταξύ, να σας πω πώς πήγαιναν οι πρώτοι 20 γύροι πάνω κάτω σε αυτόν τον αγώνα. Ferrari να λέει στο Sainz, πάμε σε αυτό το γύρο να αλλάξουμε λάστιχα. Ξέρεις κάτι, άλλαξα γνώμη, ας μείνουμε έξω. Αυτό γινόταν κάθε γύρο επί κάπου 20 γύρους. Ξέρεις τι, εγώ πιστεύω το εξής. Δεν ήθελαν να επαναλάβουν το κάζο που έγινε πέρυσι, το θυμάσαι. Το κάνανε χειρότερα από πέρσι. Όχι, πριν γίνει. Πριν μπουν και οι δύο Φεράρι στα πίτια, η Φεράρι του Λεκλέρ και η Φεράρι του Σάινθ. Έβλεπε τον Σάινθ να λέει ότι δεν θέλει να πει για να μην ξαναγίνει το μακελιό που έγινε το 22. Μην ανησυχείτε, έγινε πολύ χειρότερο μακελιό, αλλά θα φτάσουμε σε αυτό. Όλοι αρχίζουν να ηρεμούν. Και ας πάμε στο πρώτο ενδιαφέρον κομμάτι του αγώνα,
Πού είναι η Ferrari να λούζει τη στρατηγική? Γιατί πρέπει κάθε Κυριακή να τα συζητάω. Τι πιο σύνηθες είναι. Μας έχει συνηθίσει. Πώς έγινε αυτό, θα αναρωτιέστε. Well, ήταν πάρα πολύ απλό. Αφού έκανε επίσης το και ο Κον και ο Χάμιλτον, η Ferrari λέει. Ο Σάινς δεν είναι αυτό που το λένε στο χωριό μου. Άχρηστος. Ναι. Γι' αυτό λένε θα κάνουμε pit stop στο Σάινς για να μην τον περάσει ο Χάμιλτον. Λογικό. Ο Σάινς είπε στο ραδιόφωνο, α, θα είμαι ένα 20 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από όλους. Θα τους είχα περάσει όλους. Δεν ήταν αυτή η υπόθεση. Αλλά αφήσαν τον Λεκλέρ έξω. Εξαιρετική στρατηγική να περιμένουν για τη βροχή όπως ο Ράσελ για να μπορέσουν να περάσουν όλα αυτά τα αμάξια. Άλλαξαν γνώμη λοιπόν μετά από 5 γύρους και τον βάλαν και αυτόν μέσα, χάνοντας και αυτός 50 θέσεις. Αλλά η τέχνη της Φεράρις στο επόμενο κομμάτι ήταν κάτι καινούριο. Πώς έγινε αυτό? Έρχεται η βροχή. Ο Αλόνσο ξεχνάει το ότι πρέπει να κάνει να βάλει τα ελάστικα βροχής και βάζει κανονικά τα στεγνά. Για 2 γύρους. Και μετά καταλαβαίνει πως έκανε λάθος. Όλοι οι άλλοι ήταν τόσο πίσω από τον Αλόνσο που δεν έπαιζε ρόλο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ο Verstappen θα παίρνει μια εύκολη νίκη. Για ποιον δεν κατάλαβε, ο Verstappen νικάει για 1,5 λεπτό. 27 δευτερόλεπτα. Τον επόμενο αγώνα θέλω να δούμε αν θα. Από το επόμενο Grand Prix, ρε παιδί μου, που είναι στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος, αν θα μπορέσει να κερδίζει με διαφορά του 1 λεπτού. Όπως πες και εσύ. Από ό,τι φαίνεται θα κερδίσει για 3 διλινά, από ό,τι φαίνεται, στον επόμενο. και η Ferrari λέει, α, έρχεται η βροχή. Δεν θα ήμασταν έξυπνοι αν είχαμε αφήσει το Leclerc έξω. Αλλά, τι κάνουν. Λένε, όλοι πάνε για pit stop, για να βάλουν τα λάστιχα βροχής. Αλλά η Ferrari... Νομίζουμε πως μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα. Γιατί οδηγάμε Ferrari. Τι έγινε λοιπόν, τους αφήσανε στη λίμνη που είχε γίνει το Μονακό να πηγαίνει 5 δευτερόλεπτα τον γύρο πιο αργά. Ο Σάινς το έστειλε στον τοίχο, ο Λεκλέρ τον πέρασε, μπήκαν μαζί στα pit, χάσανε και δύο άπειρες θέσεις. Μονακό ναι. 2022 flashbacks αυτό. Όχι, ξεπεράσαν τους εαυτούς τους θα έλεγα. Αυτό ήταν χειρότερο από πέρσι. ναι, ήταν μια εκδοχή του περσινού GP, απλά λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, θα πούμε για ένα άλλο θέμα. Θα πούμε ότι ο Πέρες δεν έκανε και τον καλύτερο του αγώνα. Καλύτερο, δεν έκανε ένα μέτριο αγώνα. δεν έκανε καν. Ξέρεις τι θα ήταν ενδιαφέρον, να ξεκινούσε ο Μαξ τελευταίος. Θα έκανε εύκολα, αλλά σου ευχαριστώ πως έκανε ο Χάμιλτον. Στο Μονακό, ρε. Πώς γίνεται. Κανένας δεν το έχει κάνει στο Μονακό. Έχει κάνει last του πέμπτος. Βασικά, θα σου πω, είναι ένας Γάλλος οδηγός που το 96, αν δεν κάνω λάθος. Αν στον αγώνα που τρακάραν όλοι. Ναι. Που ξεκίνησε 14ος και τερμάτισε πρώτος. Ναι, εντάξει, δεν τρεκάραν όλοι σε αυτόν τον αγώνα. Αλλά θα μπορούσε. Εγώ έχω μια λύση για να φτιάξουμε το Μονακό μια και καλή. Έχουμε δει ότι κάθε φορά που βρέχει στο Μονακό έχουμε ωραίο Grand Prix. Βάλτε ποτιστήρια στο Μονακό. Και πώς θα βοηθήσει αυτό? Θα βρέχει σε κάθε Grand Prix Μονακό. Θα είναι τέλειο. Καλά, ούτως ή άλλως κάθε χρόνο τέτοια εποχή βρέχει στο Μονακό, ποτέ. Ναι, εγώ λέω καλού κακού, για να το κρατήσουμε ενδιαφέρον. Ω, βρήκα, μπορούμε να κάνουμε την πίστα με υγρασία, το οδόστρωμα, έτσι ώστε να τρέχουν με intermediate καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, κάτι έτσι να πέφτει νερό στην πίστα, έχουμε μια ολόκληρη θάλασσα. Ας βάλουμε θαλασσινό νερό να δούμε τι κάνουν οδηγοί με αυτό. Φαντάζομαι και καταλήγει ένα μονοθέσιο, καμιά ρενό στη θάλασσα. Well, κλείνοντας τη Ferrari, νομίζω μόνο μία ομάδα στη Φόρμουλα 1 είναι ικανή να το λούσει έτσι. Κατά τα άλλα, τι έγινε. Το Μονακό ήταν πάντα ωραίο σαν μέρος. Κανένας που το είδε στην τηλεόραση δεν είπε, α, ναι, θα έπρεπε να δω όλο το Grand Prix. Αλλά ήξερες ότι εγώ θα ήθελα, αν μπορούσα να πάω σε ένα Grand Prix, να ήταν αυτό. Για ποιο λόγο? Λόγω του Λεκλέρ, να φανταστώ. Όχι, δεν αντέχω να βλέπω το Λεκλέρ να υποφέρει άλλο. γιατί κότερα, ωραίες πισίνες, να βλέπεις το αμάξι μπροστά σου να πηγαίνεις σε αυτή την πίστα είναι ο λόγος που γίνεται ακόμα το Grand Prix. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να ακούς το μονοθέσιο να τρέχει αυτή η δονή στα αυτιά. Σχετικά με αυτό που είπες, με το ότι ο Λεκλέρ κάνει suffering from success στη Ferrari. Ποιο success? Δεν βλέπω success στον ορίζοντα. που λέει ο λόγος, ρε παιδί μου.
Suffering from success για τη Ferrari είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Η Ferrari απολογήθηκε στο Leclerc για όλο αυτό το κάζο που προκλήθηκε και ο Sainz με τη σειρά του απολογήθηκε στη Ferrari. Ο Sainz τους είχε ρίξει τις Χριστοπαναγίες στο ραδιόφωνο. Όχι το ότι δεν το αξίζαν, αλλά φαίνονταν λίγο ενδιαφέρον για κάποιον ο οποίος ήδη τράκαρε το αμάξι να βρίζει τους μηχανικούς του. Γιατί ότι δεν τον εμπιστεύονται να οδηγήσει το αμάξι. Καλά, εντάξει, γλιστρούσε και πίστα, δεν έφταιγε τόσο πολύ. Όχι, το τράκαρε και όταν ήταν στεγνά, προσπαθώντας να περάσει μια Ρενό. Άκα, τη Ρενό του Οκόν του Γκάσιλαν. Του Οκόν, ο οποίος οδήγησε ένα εξαιρετικό αγώνα, αφού τρακάροντας τον ανταγωνισμό κατάφερε να βγει στο βάθρο. Ολοκλήρωσε το πόντιουμ για τη Ρενό. Έχει βγει ήδη μια φορά πρώτος. Λοιπόν, δεύτερος και τρίτος. Ας μιλήσουμε λίγο για επικαιρότητα. Πότε βγήκε ο δεύτερος? Δεύτερος βγήκε, πρέπει να ήταν, ναι, στο Σαχίρ το 20. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε κάποια φορά για τη σεζόν του 20, μην ανησυχείτε. Και του 21, μην αγχωνέστε. Όχι, το χρειάζεστε αυτό. Γιατί τώρα δεν είναι ενδιαφέρον. Ας μιλήσουμε όμως για επικαιρότητα, γιατί στο μέλλον ίσως γίνει ενδιαφέρον. Τι εννοώ? Μαντέψτε ποιος φημολογείται το ότι θα έρθει στη Ferrari. Είναι πολύ, πολύ φανερή απάντηση. Είναι 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Και φυσικά μιλάμε για τον Lewis Hamilton. Ο οποίος δεν μπορώ να τον φανταστώ εγώ με κόκκινα, αλλά λένε ότι θα αντικαταστήσει το Sainz. Και προσωπικά μέχρι και τον Stroll. Οκ, για παραλέω. Ναι, απλά ας πούμε δεν θέλω τόσο το Sainz. Παλιά λέγανε ότι θα διώχναν τον Leclerc. Να το δίνουν στη Mercedes. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Mercedes δεν φαίνεται να έχει τόσο καλούς να είναι τόσο καλή στις διαπραγματεύσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα μείνει χωρίς Hamilton και χωρίς Leclerc. Έχω ένα hot take για αυτό λοιπόν. Να γίνει το trade του αιώνα λοιπόν. Άκου τι θα γίνει. Θα πάει ο Norris στη Mercedes, ο Sainz θα έρθει στη McLaren και ο Hamilton θα έρθει στη Ferrari. Το ακούω κάπως. Πιστεύεις ο εγωισμός του Sainz να μπορέσει να τον αντέξει αυτό? Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θα έχει έναν εμπειρό teammate. Οπότε σίγουρα θα έχει τη θέση του πρώτου οδηγού. Δηλαδή ο Piastri θα μπορεί να τον κοντράρει. Εγώ πιστεύω ο Piastri μπορεί να ανθίσει σε top οδηγός. Εντάξει, είναι. Πόσο είναι, 21-22? Κάπου εκεί τόσο. Και οδηγάει όσο καλά. Όσο μπορεί να οδηγάει κάποιος την πρώτη του σεζόν. Μιλώντας για McLaren, απογοητευτική σε άλλο ένα Grand Prix. Τα πήγε μέτρια. Αυτό για τη McLaren αρχίζει να είναι καλό. Εντάξει, για τα δικά μας δεδομένα δεν είναι και τόσο καλό, αλλά για τα δικά τους. Ήταν πολύ κωμικό το γεγονός ότι νικούσε τη Ρενό στην αρχή της σεζόν, αλλά νομίζω αρκετά γελάσαμε. Η McLaren από ό,τι φαίνεται θα πάρει μια εύκολη έκτη θέση. Που είναι στενάχρονο κρίνοντας ότι το 20 βγήκε τρίτη, το 21 τέταρτη, το 22 πέμπτη. Από το 21 και μετά άρχισε το downfall, μπορείς να πεις. Μία-μία τις θέσεις, νομίζω το 2025 θα τις δούμε σαν μέρος που δεν θα θέλω να... Απλά θα σου πω τι γίνεται, μέχρι το τέλος δεκαετίας θα τη βλέπουμε να παλεύει με τη Williams για το ποιο θα τερματίσει τελευταία. Ναι, στο μεταξύ η Williams είπε, ας κάτσουμε να περάσουμε καλά και δοκιμάζουν όλα τα λάστιχα να δούνε. Πώς πάει αυτό το λάστιχο, πώς δουλεύει και το λάστιχο. Ας εκπαιδεύσουμε το οδηγό μας να οδηγάει με softs. Αλλά σοβαρά, έχουμε μια ιδέα. Τι θα γινόταν αν έπρεπε κάθε. Οι κανονισμοί τώρα στη Φόρμουλα 1 για τα λάστιχα είναι ότι κάθε φορά πρέπει να αλλάξεις ένα χρώμα στα λάστιχα σε κάθε Grand Prix όταν έχει στέγνες συνθήκες. Αλλά εγώ προτείνω να χρησιμοποιούν και τα τρία χρώματα σε κάθε αιώνα. Και αν είναι τρελή και τα 5 χρώματα. Ναι, να βάζουν και τα στεγανά λάστιχα. Ωραία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Αλλά... Ξέρεις τι πρέπει να φέρουν. Πρέπει να φέρουν και τα ultra softs. Ξέρεις ότι υπάρχουν ακόμα έτσι. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Απλά για να τα είναι πιο απλό στον... Πάντα φέρνανε τρία λάστιχα σε κάθε Grand Prix. Ναι. Απλά θα ήταν λίγο περίεργο. Γιατί ξέρω εγώ στο Μονακό θα λέει «Α, αυτός είναι στα softs». Αυτό στα ultra softs και αυτό στα hyper softs. Ναι. Και θα ήταν τα hards που έχουμε τώρα, είναι τα ίδια λάστιχα κυριολεκτικά. Τα hyper softs θα ήταν τα κανονικά softs και τα super softs θα ήταν τα mediums και θα είχαν μπερδευτεί όλοι. Το 17-18, σε αυτή τη τριετία από το
Ναι, σε αυτό το διάστημα, ρε παιδί μου, είχαν λάσκες σε όλα τα χρώματα. Ναι, τα λάσκα έχουν μείνει ίδια σαν υλικά. Απλά τα ονόματα έχουν αλλάξει για να μην μπερδευόμαστε τόσο. Όχι, τα έχουν κάνει με πόσα τι, για να μην φάει δημόνατε στο βίντεο. Ναι, δεν θέλουμε να απογοητευτούν οι sponsors. Ναι, δεν ξέρετε πόσα εκατομμύρια βγάζουμε από αυτό, ειδικά από τη Φόρμουλα 1, έτσι όπως αμφίζει τώρα. Αλλά πού βλέπουμε την υπόλοιπη σεζόν, πραγματικά. Η Ferrari από ό,τι φαίνεται δεν ξέρω τι θα κάνει. Το έχει, μάλλον θα το παρατήσει. Η Ferrari πρέπει να φτιάξει τους οδηγούς, το αμάξι. Τα πίτσα ότι δεν πρέπει να τα φτιάξει, τη στρατηγική πρέπει να φτιάξει. Όχι, πρέπει απλά να φύγει ο Σάινθ και να φέρει τον Χάμιλτον. Να φύγουν όλοι οι στρατηγοί και να φέρουμε τους μηχανικούς της Red Bull. Θα έρθουν τώρα, μόλις τελειώσει η φετινή χρονιά, 2-3 μηχανικοί νομίζω. Ναι, ένα στρατηγός και αυτός που έφτιαξε το τριπλό DRS. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνει τη Red Bull να είναι 30 χιλιόμετρα στις ευθείες πιο γρήγορα από εμάς. Πες ρε παιδί μου, τι έρχονται που θα γίνει αυτό. Πιστεύεις ότι του χρόνου θα έρθει η χρονιά? Μακαρόνια στην πλάζα θα τρώνε μαζί με τους υπόλοιπους. Γιατί νομίζετε ότι έχουμε τόσα προβλήματα. Ναι, στην ουσία αυτό ήταν για το Μονακό. Ήταν ένα χαλαρό, αλλά περιέργω στο πιο ενδιαφέρον Grand Prix που έχουμε μέχρι στιγμής. Για φέτος. Μένουμε κοντά στο να δούμε πού θα τα πάει, αν θα νικήσει ο Αλόνσο μόνος του ολόκληρη τη Ferrari σε πόντους. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Θα την κάνει outscore. Mark my words. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα. Άρα, τι μάθαμε. Αλόνσο νικάει τη Ferrari. Ferrari νικάει τη Ferrari. Mercedes αντέγραψε τη Renault για κάποιο λόγο, ελπίζοντας το αμάξι να είναι γρήγορο. Ξαφνικά η Renault είναι γρήγορη. McLaren για τα standard της πλέον θεωρείται γρήγορη. Και κυρίες και κύριοι, τα λέμε στην. Μην κλείσει ακόμα. Τα λέμε στην Ισπανία. Όπου ο Max θα νικήσει για 97 δευτερόλεπτα.